Με λένε Έλλη Πλατάνου. Έλλη. Έλλη. Είμαι 37 ετών. Έχω δύο παιδιά. Είμαι γυμνάστρια. Και χόμπι μου είναι το τραγούδι. Και η δουλειά σου η κανονική, καθημερινή. Γυμνάστρια. Δεν με πιστεύουν με τίποτα. Έλα πάνω. Α, θα μου κάνεις εμένα σε ένα αερόμπικ. Θα κάνω, είμαι προπονήτρια. Θα κάνουμε πούσα. Κάπως έτσι. Για πες. Είμαι προπονήτρια και κάνω άκουα αερόμπικ. Κύριε Κονταξάκη, λίγο ρυθμό πάντα. Συγγνώμη, εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω σε αυτό το, το γυμναστικό. Βέβαια. Όλοι, όχι μόνο η Έλενα, όλοι. Πώς θα το κάνουμε. Όλοι σηκωθείτε. Θες να περιμένουμε λιγάκι, γιατί είναι κρίμα. Δεν χρειάζεται. Παίξε κάτι funk μόνο με την κιθάρα, ρε φίλε. Ναι. Καταγόρια, τα αγόρια έχουν αποδείξει τις ικανότητες τους. Από πίσω μου εσείς. Ναι, Νάτα, κυρία. Εγώ μπροστά είμαι δασκάλα. Είμαι δασκάλα. Έτοιμες να σφίξουμε λίγο γλουτούς. Έλα, φασολάδα παίξτε. Αυτό είναι. Γυρίστε να δω. Τέλειο. Υπέρτατο. Έχει φτάσει κεφάλι, τίποτα. Ευχαριστούμε, δασκάλα. Ειλικρινά, δηλαδή. Τώρα με πιστέψατε. Εννοείται. Ευχαριστώ. Θυμήθηκα τα παλιά μου χρόνια. Έτσι. Γυμναστώ. Έτσι. Ωραίο ήταν. Πραγματικά έχω πάρα πολύ άγχος, παιδιά. Πάρα τώρα πολύ άγχος. Πάρα πολύ. Έχω γυρίσει όλοι τώρα, έχεις άγχος. Εσείς έτσι όταν είσαι αγχωμένη. Ναι. Μπράβο ρε παιδί μου. Εγώ πάλι είμαι... Έχω επιλέξει με ποια ομάδα θα πάω. Να το πω τώρα ή θα μιλάμε κι άλλο. Όχι, να το πεις. Όχι, τώρα ήρθε η ώρα να μας πεις, γιατί εμείς θα σκάσουμε από την αγωνία. Να σου πω κάτι. Κοντεύω να δυνατήσω, θα φύγω από το The Voice έτσι στη φύλλα. Από το πρωί δεν έχουμε φάει τίποτα, μόνο ρύζι έχω φάει. Έχω λίγο σοκολάτα εδώ. Με τον πάνω θα πάω. Όχι, οι κανόνες είναι ότι από τη στιγμή που είπες με τον πάνω θα πάω, πρέπει να μαζί μου πρέπει να πρέπει να φάω και τη σοκολάτα για να πάω σοκολάτα. Μαζί σου. Έλα, φάω τη σοκολάτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Φάω τη σοκολάτα. Εντάξει, δεν παίζει με τίποτα. Λοιπόν, πες το γλυκά τώρα με ποιον θα πας. Θα πάω... με την κυρία Έλενα Παπαρίζου. Εγώ και εσένα σε ευχαριστώ για τη σοκολάτα. Αγάπη εδώ τι να μένεις. Πού? Μια Σμύρνη. Λοιπόν, θα κάνουμε τα τραγούδια μας και ταυτόχρονα θα γυμναζόμαστε. Πώς φαίνεται αυτό? Παλαιό Φάληρο. Α, είμαστε και κοντά στη σχολή του μαέστρου. Από τη σχολή. Άκουα. Αερόμπικ. Έλλη Πλατάνου. Το ξέρεις εσύ, Τόνι, το άκου. Πώς? Καταρχάς δεν μετράει η απόφασή της, γιατί μιλούσαμε για πάνω το στόμα. Λοιπόν, άρα θα τα κάνουμε κάπως ταυτόχρονα. Άμα έχουμε παραπάνω χρόνο, θα πηγαίνουμε πρώτα για το μάθημα... Και μετά για τραγούδια και μετά για σουβλάκια. Πρώτα για το μάθημα φωνητικής. Πρώτα για φωνητική, ναι. Μετά θα πάμε αερόμπικ και μετά ό,τι χάσαμε θα πάμε να τα φάμε. Αυτό, σωστή. Γι' αυτό ήρθα στη σωστή ομάδα. Είναι σίγουρο. Ευχαριστώ, Έλλη μου. Να είσαι καλά. Πώς είσαι. Μπράβο, ρε. Τι ωραία. Παιδιά, μιλούσε τόση ώρα που ξέχασα πώς τραγούδησε. Πολύ τρελα κουβαλούς, μ' άρεσε αυτό.